Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Μπορείς να το σώσεις. Είμαι ο Γαβρίλος Χαλκιώτης. Η ώρα μας, η ώρα του λαού, η ώρα του απλού πολίτη που αγαπάτε πάρα πολύ εσείς να παρακολουθείτε. Και εσείς είχαμε πει ότι μετά τις εθνικές εκλογές θα βγούμε και στις τοπικές κοινωνίες. Μετά από πολύ μεγάλη σκέψη και με την πίεση και την αγάπη τη δική σας, θέλω να σας ανακοινώσω ότι έχω αποδεχτεί την πρόταση, την τιμητική πρόταση του κυρίου Γρηγόρη Γουρδομιχάλη στο συνδυασμό που εκείνος ηγείται ως υποψήφιος δήμαρχος και θα προσπαθήσω να βοηθήσω, έχοντας όλους εσάς μαζί μας, να βγάλουμε τον Γρηγόρη Γουρδομιχάλη δήμαρχο Κορυδαλλού. Τώρα, γιατί θα πρέπει να το κάνουμε και τα επιχειρήματα, εγώ τα έχω ακούσει και έχω πιστεί, εγώ είμαι σίγουρος. Αλλά επειδή εσείς όλοι δεν τα ξέρετε, έχω φωνάξει εδώ τον κύριο Γρηγόρη Γουρδομιχάλη, τον υποψήφιο δήμαρχο Κορυδαλλού, να μας αναλύσει και να μας εξηγήσει ποιοι είναι οι λόγοι που θα πρέπει εμείς να τον ψηφίσουμε. Άρα, καλώς ήρθατε στον Μπορείς να το σώσεις, κύριε υποψήφιο δήμαρχε, και ο λόγος εσάς να πείσετε τον πάρα πολύ κόσμο που μας βλέπει, το γνωρίζουμε όλοι. Λοιπόν, να σας πω και εδώ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμητική πρόταση που αποδέχτηκα να είμαι υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο μαζί σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να αγωνιστούμε μαζί και με τον κόσμο που θα μας ακολουθήσει, να είστε σίγουρος, να σας βγάλουμε άξια για μένα τον επόμενο δήμαρχο Κορυδαλλού. Κοιτάξτε, και για το συνδυασμό μας και για μένα προσωπικά είναι πολύ τιμητικό το ότι αποδεχτήκατε την πρότασή μας. Είστε ένας πολύ γνωστός δημοσιογράφος, προσφέρετε υπηρεσίες σε κόσμο που υποφέρει, έχετε μια άψογη παρουσία κοινωνική. Όλα αυτά λοιπόν, αυτή η βεντάλια των αυτών που ανέφερα, αυτό το, η δέσμη των χαρακτηριστικών σας, είστε πολύ φιλικός άνθρωπος, προσεγγίσιμος. Είστε ιδανικός υποψήφιος και ευχαριστούμε και εμείς από τη μεριά μας και εκπροσωπώ όλους τους υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους που το μεταφέρουν για την αποδοχή της πρότασης. Έχει σημασία ότι την αποδεχτήκατε κατευθείαν και αυτό δείχνει έτσι μια μεσότητα και μια αυθεντικότητα. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Βέβαια, υπάρχει ο μεγάλος έρωτας της ζωής μου, είναι το λυκάκι μου η στέση που δεν θα μπορούσα, ιδίως από εσάς και στο πρόσωπό σας. Αγαπάτε πάρα πολύ τα ζώα, το περιβάλλον, τα ζώα και αυτά. Και τους ανθρώπους. Και τους ανθρώπους πάνω απ' όλα, αλλά ξέρετε κάτι. Κανένα ζωάκι δεν θα αφήνει δεμένο έναν άνθρωπο να καεί. Κανένα ζωάκι. Ενώ οι άνθρωποι το κάνανε, κύριε Γουρδομιχάλη. Τώρα και συναχωριέμαι πολλές φορές, συναχωριέμαι που είμαι άνθρωπος, αυτά τα ζώα δεν σε πουλάνε ποτέ. Ενώ εμείς οι άνθρωποι είμαστε άπλιστοι, αχάριστοι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά ας τα αφήσουμε αυτά και ας πάμε στον Κορυδαλλό που και οι δύο αγαπάμε πάρα πολύ και όλοι οι Κορυδαλλιώτες τώρα που μας βλέπουν και με έχουν πάρει πάρα πολλά τηλέφωνα και μου είπαν θέλουμε να μας αναλύσει το πρόγραμμα και ξεκινάμε από τη βασική ερώτηση. Ποιος είναι ο λόγος, ποιο είναι το ανταγωνιστικό σας πλεονέκτημα, εγώ το ξέρω, είμαι σίγουρος, που εσείς θα πρέπει να πείτε στον κόσμο που δεν γνωρίζει, παρόλο που η πορεία στα δημοτικά και στα αυτοδιοικητικά είναι μεγάλη, είσαστε πρόεδρος του ΠΣΥΔΑΠ, μετά από 23 δήμους, 2,5 εκατομμύρια πολίτες, αλλά ας πούμε ότι υπάρχει ένας που δεν σας ξέρει, να μην χάσουμε και αυτή την ψήφο. Ποιος είναι ο λόγος, κύριε υποψήφιε δημάρχη? Κοιτάξτε, καταρχήν πιστεύω ότι η επιλογή ενός υποψηφίου δημάρχου έχει να κάνει και με το παρελθόν του, δηλαδή με τα δείγματα γραφής που έχει δώσει. Αν λάβουμε υπόψη μας ότι ο Δήμος είναι πιο κοντά στον πολίτη, ο Υπουργός, το Υπουργείο, οι κρατικές δομές, οι κυβερνητικές δομές είναι πολύ μακριά. Άρα λοιπόν ο πολίτης πρέπει να βάλει κάποια στάνταρτς στην επιλογή του προσώπου. Και εγώ πιστεύω, του προσώπου του υποψηφίου δημάρχου που θα επιλέξει. Και εγώ πιστεύω ότι τα πληρώ αυτά τα κριτήρια, τα στοιχεία που πρέπει να έχει υποψήφιος, με την έννοια ότι πρώτα απ' όλα ο πολίτης θέλει αμεσότητα στα προβλήματα. Άμεσα, δηλαδή πρέπει πρώτον να λύνεις άμεσα και αποτελεσματικά τα τοπικά προβλήματα. Και το λέω αυτό γιατί πρέπει να ξέρετε, και το ξέρετε, είμαι σίγουρος ότι οι Δήμοι δεν ασχολούνται με τα μεγάλα ζητήματα που αφορούν την ανεργία, την παιδεία, την εξωτερική πολιτική, την άμυνα, την οικονομία. Δεν έχουν τέτοιες αρμοδιότητες. Στο εξωτερικό, οι Δήμοι είναι πόλεις κράτη. Στην Ελλάδα αυτό που έχουν να κάνουν βασικά είναι να βλέπουν τα θέματα του πρασίνου, των υποδομών, να προσπαθούν να φτιάξουν ένα δίκτυο κοινωνικής προστασίας με περιορισμένους πόρους και να λύνουν τα προβλήματα με τα μέσα που έχουν. Αυτό σημαίνει ότι εκτιμούν οι πολίτες πολύ την αμεσότητα και την αποτελεσματικότητα. Δηλαδή να μην σέρνεται ένα πρόβλημα. Έχουν την απέτηση και είναι λογικό αυτό ενημερώνοντας το Δήμο να λύσει το πρόβλημα που παρουσιάζεται, είτε είναι το θέμα της λακκούβας, είτε της παράνομης στάθμευσης, είτε του πρασίνου, είτε της καθαριότητας, είτε και της κοινωνικής αλληλεγγύης. Άρα λοιπόν,
πιστεύω ότι στο πρόσωπό μου αυτό το χαρακτηριστικό εκπληρώνεται, το έχω αποδείξει άλλωστε και γι' αυτό και με εμπιστεύονται οι συμπολίτες μας και με εκλέγουν και πρώτο μεταξύ όλων των συνδυασμών, πρώτο Δημοτικό Σύμβουλο, όλες αυτές τις τετραετίες που συμμετέχω στο Δήμο. Έχετε καλούς συμβούλους, είναι όλα τα παιδιά αξιόλογα και να μεταφέρετε την αγάπη μου σε όλους τους συναγωνιστές, αξιόλογοι και πάρα πολύ καλά παιδιά όλοι τους. Άρα νομίζω ότι είναι ένα πολύ καλό ψηφοδέλτιο. Πραγματικά το ψηφοδέλτιό μας είναι ανανεωμένο, αποτελείται από νέα παιδιά, νέους ανθρώπους που δεν έχουν εμπλοκή και τριβή με τα δημοτικά πράγματα. Ωραία. Κατά 90% περίπου. Ωραία. Εδώ να πούμε ότι άρα τα επίσημα εγγένεια θα τα κάνουμε 7-9. Ωραία. Έτσι. Να πω για ένα δεύτερο. Ένα λεπτό, μας ακούει πολλοί κόσμος. Άρα στις 7-9 το Σεπτέμβριο, λοιπόν, το λέμε από τώρα, στις 8 η ώρα το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας. Σας περιμένουμε όλους εσάς. Να κάτσουμε εκεί όλοι μαζί, να γνωριστούμε ακόμα καλύτερα. Να είναι εκεί ο Δήμαρχος. Κοιτάξτε, ο Δήμαρχος σας λέω. Δεν είναι τυχαίο. Αυτό είναι, προσέξτε το. Λοιπόν, να πω ότι θα είναι σε στήν λαϊκή γιορτή στα εγγένεια. Ωραία. Θα έχουμε, προσφέρονται φίλοι μουσικοί να καλύψουν και μουσικά την εκδήλωση με happening κτλ. Περιμένουμε όλους τους κοριταλιώτες, ώστε πραγματικά να έχει ένα λαϊκό λέντι, α το πω έτσι, πέρα από μια τυπική αφιδατωμένη εκδήλωση εγγενείων. Συνεχίζουμε. Σας περιμένω όλους και να δείτε ότι θα γίνει το όλα να δείτε εκείνη την ημέρα. Θα βοηθήσουμε πάρα πολύ και μέσα από την τηλεόραση και καλώ όλους τους φίλους και τις φίλες του Κορυδαλού να στηρίξουν τον υποψήφιο δήμαρχο, τον Γρηγόρη Δομιχάλη και την υποψηφιότητά μου και να διαδώσουν και σε φίλους και γνωστούς που τυχαίνει να μην βλέπουν την τηλεόραση τι γίνεται στον Κορυδαλού και την προσπάθεια που κάνουμε. Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό που νομίζω ότι πρέπει να το απαιτούν οι πολίτες από τον υποψήφιο είναι να είναι δίκαιος. Δηλαδή, δικαιοσύνη ζητάνε. Την ίδια συμπεριφορά προς όλους. Όχι δηλαδή οι κολλητοί ή οι μέτεροι να έχουν πλεονεκτήματα και αυτοί να βρίσκονται στο περιθώριο. Είναι τώρα εδώ ένα ερωτηματικό. Δηλαδή, πιστεύετε ότι σήμερα τα πράγματα δεν έχει την ίδια πρόσβαση ο κολλητός με τον. Που δεν είναι με τον κολλητό. Δηλαδή, εμείς θέλουμε ένα Δήμο που να είναι, όπως το λέτε εσείς, προσβάσιμος από όλους. Σήμερα, δηλαδή, αυτό θα έλεγατε δεν ισχύει. Κοιτάξτε, υπάρχουν δείγματα ότι δεν ασκείται δίκαια η διοίκηση. Δηλαδή, υπάρχουν. Να σας πω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Υπάρχει μια χρηματοδότηση από την περιφέρεια για την ενεργειακή αυτονομία του σχολείου. Μάλιστα. Σε αυτές τις δράσεις, οι οποίες έχουν έντονη εξωστρέφεια, αλλά δεν μπορούν να καλύψουν όλους τους ενδιαφερόμενους. Επιλέχθηκαν 7 σχολεία, 8. Ίσως είναι και παραπάνω, κάνω λάθος. Δεν έχει σημασία ο αριθμός που επιλέχθηκαν, γιατί έχει να κάνει με το κονδύλι που διατέθηκε από την περιφέρεια. Έχει να κάνει το κριτήριο επιλογής. Εδώ λοιπόν η διοίκηση του Δήμου ισχυρίστηκε ότι έγινε με βάση την παλαιότητα. Υπάρχουν σχολεία όμως που διαμαρτύρονται. Όταν λέω σχολεία, οι σύλλογοι γονέων εννοώ. Για παράδειγμα, μου έρχεται στο μυαλό το 6ο Δημοτικό Σχολείο, που είναι πιο παλαιό από κάποιο άλλο και δεν καλύφθηκε με φωτοβολταϊκά, δηλαδή ώστε να αποκτήσει την ενεργειακή αυτονομία, που βελτιώνει πολλά πράγματα στη λειτουργία του σχολείου. Άρα δεν είναι δικαιοσύνη αυτό. Και προκαλεί βεβαίως μια συνολική αυτονομία. Έγινε λάθος, μήπως ξέφυγε. Συγγνώμη. Μήπως λέω ξέφυγε, μήπως έγινε κατά λάθος πάνω, έτσι πάνω στο μεγάλο. Κοιτάξτε, δεν το ξέρω αυτό. Αλλά θεωρώ πολύ μεγάλο το λάθος. Πώς να το πω. Δηλαδή, επειδή πρόκειται για κατανομή κονδυλίου, να γίνεται κάποιο λάθος. Βεβαίως δόθηκαν εξηγήσεις εκ των υστέρων ότι θα είναι στην επόμενη φάση. Κανείς δεν ξέρει πότε θα είναι. Ναι. Η επόμενη φάση. Θα δούμε, λένε. Θα δούμε. Στο επόμενο, όταν ξανάρθει. Έτσι. Αυτό λοιπόν είναι ένα δεύτερο χαρακτηριστικό. Και το τρίτο χαρακτηριστικό είναι η αξιοπιστία. Άρα λοιπόν, αμεσότητα στη λύση των προβλημάτων. Ο πολίτης απαιτεί άμεση λύση. Όταν δεν έχει φως έξω από το σπίτι του και δεν μπορεί να πάει το βράδυ, θέλει λύση. Όταν πλημμυρίζει κτλ. Το δεύτερο είναι η δικαιοσύνη. Ο ίδιος τρόπος αντιμετώπισης σε όλους. Και το τρίτο είναι. Ανεξάρτητο κόμματος και χρώματος. Δεν μας ενδιαφέρουν αυτά εμάς. Και το τρίτο είναι η αξιοπιστία. Πρέπει να είναι αξιόπιστος. Δηλαδή, όταν λέει κάτι, πρέπει να το πιστεύει, να γίνεται. Τώρα εδώ, αυτό που κάνετε εσείς, εκμεταλλεύεστε το πολύ καλό σας όνομα. Γιατί στον Κορυδαλό λένε ότι στο που ο Γρηγόρης τελείωσε. Αυτό το έχω κατακτήσει, ειλικρινά σας μιλάω και πραγματικά πιστεύω ότι είμαι σεμνός άνθρωπος, αλλά μερικά πράγματα πρέπει να λέγονται. Έχω δώσει 6 χρόνια. Δεν μπορεί να σε εκλέγουν για 10 τετραετίες συνέχεια. Και πρώτο Δημοτικό Σύμβουλο σημαίνει ότι, ότι είσαι σωστός. Έχεις δοκιμαστεί 1, 2, 3, 4 φορές. Μου έκανε και εντύπωση ότι πολλοί συμφωνούν με τον Γρηγόρη. Δηλαδή έχετε την αμεσότητα. Δεν έχετε αυτό το αυτοκτόρ, σαν αυτοκράτορα. Δηλαδή. Μπορεί να οφείλεται ότι είναι μεγάλο το όνομά μου, Γκουρδο Μιχάλης. Α, όχι, όχι. Δεν έχει με τα ονόματα. Έχει με το τι βγάζει ο καθένας. Να πούμε λοιπόν εδώ όμως ότι αυτό είναι δουλεμένο από εσάς και πιο πολύ από τον κόσμο που εισπράττει
μέσα από διάφορες συνεργασίες, γνωριμίες, φιλίες. Γιατί ξέρετε, εδώ στο 2023 άλλα λέμε, άλλα εννοούμε οι περισσότεροι. Και ένα πράγμα που πραγματικά με έκανε και είπα ναι, είναι ότι είσαστε άντρας με όλη την έννοια της λέξης. Τιμάτε τα παντελόνια σας. Και είναι σημαντικό αυτό. Γιατί ξέρετε, τα χαρτιά δεν λέει τίποτα. Άμα ο άλλος δεν τιμά το λόγο του, για μένα είναι ένα τίποτα. Νομίζω ότι αυτό είναι και το κορυφαίο ζήτημα. Έχει εξαπατηθεί τόσες φορές ο πολίτης, έχει ακούσει τόσες υποσχέσεις που... Και πιθανόν και αυτά που λέω, ορισμένους θα τους κάνουν να αναρωτιούνται αν μας παραμυθιάζει τώρα ο Μιχαλής. Όχι, όμως διαβεβαιώνω ότι πραγματικά τα πιστεύω. Και ό,τι λέω έχει ζυγιστεί σαν πρόγραμμα, δηλαδή σε κοστολόγιο και σε απαιτούμενη ενέργεια για να γίνει. Μετά από τόσα χρόνια. Αυτό, νομίζω... κύριε Χαλκιώτη, σας το διαβεβαιώνω έτσι. Ωραία. Πάμε λοιπόν. Γιατί ένα. Θα πει, κάτσε ρε παιδί μου, εντάξει. Ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα είναι το πάρκι της Πλατείας Ελευθερίας. Θα σα τα θέσω γρήγορα τα θέματα. Όχι μόνο στην Πλατεία Ελευθερίας. Εγώ, επειδή είναι η Πλατεία Ελευθερίας. Μιλάμε για την περιοχή εκεί. Μπράβο. Γηπεδάκια με το τένις εκεί, τι έχει γίνει. Τι έχει γίνει, εσείς διαφωνείτε, έχω μάθει. Και ένα άλλο θέμα θέλω να θέσουμε με το κολομητήριο και την ασφάλεια. Λοιπόν, αυτά θα ήθελα να τα αναλύσουμε. Ωραία, λοιπόν. Πάμε. Για το πάρκινγκ είναι γνωστό ότι στην περιοχή του κέντρου του Κορυδαλού, εκεί δηλαδή που έχει δομηθεί ο παλιό Κορυδαλό, υπάρχει πρόβλημα πάρκινγκ. Δεν υπήρχαν πρόβλεψη για τη δημιουργία ιδιωτικών χώρων στάθμευση. Εσείς θα κάνετε πάρκινγκ, πότε θα βρείτε. Πώς θα το κάνετε δηλαδή, τι προτείνετε? Ναι, υπάρχει, πέρα από αυτά υπάρχει το πρόβλημα του πάρκινγκ, είναι σοβαρό. Πώς θα το λύσουμε? Πώς θα αντιμετωπιστεί? Κοιτάξτε, ο ένας τρόπος είναι να μπορέσεις να κάνεις τοπικά μικρούς χώρους στάθμευσης. Να βρεθούν δηλαδή οικόπεδα τα οποία έχουν παραμείνει αδόμητα, δύσκολο αυτό. Και το δεύτερο κομμάτι είναι να εξεταστεί η δυνατότητα μέσω μιας εξασφαλισμένης χρηματοδότησης. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας πω. Mm-hmm. Και το βλέπω όμως εξαιρετικά δύσκολο, αλλά το αφήνω σαν προοπτική. Και το τρίτο είναι οι έξυπνες λύσεις που λέμε. Και οι έξυπνες λύσεις είναι να αξιοποιήσει όλους τους υπάρχοντες τρόπους. Να σας πω ότι πολλές θέσεις στάθμευσης στον δρόμο, νόμιμες θέσεις στάθμευσης, είναι εγκατελειμμένες από εγκατελειμμένα αυτοκίνητα ή από άλλα ογκώδια αντικείμενα. Αυτό λοιπόν μπορεί με μια συστηματική δουλειά που θα γίνει να απομακρυνθούν όλα τα σαράβαλα, όλα αυτά που είναι εγκατελειμμένα και πιάνουν θέσεις στάθμευσης. Αμέσως θα χρησιμοποιηθούν κάποιες άλλες. Θα ανοίξουν κάποιες θέσεις. Ένα δεύτερο θέμα, εκεί που υπάρχουν μεγάλα πεζοδρόμια και έχουν αρκετό πλάτος, με αυτή την έννοια εννοώ, θα μπορούσαν ένα μέρος του πεζοδρομίου, ένα πολύ μικρό μέρος ίσως, χωρίς να εμποδίζεται η κίνηση των πεζών, να μπορεί να διατεθεί για μια ημιστάθμευση, θα το έλεγα, ώστε ταυτόχρονα να εξασφαλιστεί και η κίνηση των αυτοκινήτων στο μέσο της οδού, αλλά και η στάθμευση στην απέναντι πλευρά. Και αυτό γίνεται. Ή όπου αλλού μπορεί να γίνει και να υπάρξει στάθμευση σε στυλ ψαροκόκαλου. Είναι το γνωστό η πλάγια στάθμευση. Μάλιστα. Βεβαίως όμως το πιο σημαντικό είναι να αποτρέψει την είσοδο των οχημάτων από τις περιφερειακές περιοχές του Δήμου στο κέντρο. Παράδειγμα, ένας που μένει στο Σχιστό, πολίτης και θέλει να χρησιμοποιήσει το μετρό για να πάει στην Αθήνα και κάπου αλλού, στο αεροδρόμιο, δεν ξέρω. Θα κατέβει με το αυτοκίνητο του. Το θέμα να το αποτρέψει. Για να τον αποτρέψει εκεί θα πρέπει να εξασφαλίσει ένα στόλο mini bus δημοτικών, όπου θα λειτουργούν με σταθερό ωράριο, αξιόπιστα, είναι πάλι το θέμα της αξιοπιστίας που είπα. Τον πολίτη δεν τον νοιάζει αν περνάει το λεωφορείο κάθε μισή ώρα. Αρκεί να περάσει ακριβώς την ώρα που λέει. Ναι, συγκεκριμένο. Βέβαια. Είναι κατανοητό. Αυτόν τον τρόπο, δηλαδή, συνδέει στις ακραίες περιοχές του Δήμου και δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες που πολύ μεγάλη ευχαρίστηση να μην πάρουν το αυτοκίνητο. Να πάνε στο κέντρο, να κάνουν τη δουλειά τους. Uh-huh. Αυτοί δεν θα έρθουν με το αυτοκίνητό τους στο ίδιο, ας πούμε, κορεσμένο κέντρο. Που δεν υπάρχουν θέσεις στάθμευσης και επομένως να χειροτρέψει την κατάσταση. Έτσι εδώ, μια ευρωπαϊκή πόλη, όπως την περιγράφεται. Εδώ να πω τη βασική μας, μια βασική μας, έτσι ας το πούμε, αντιπαράθεση με τη σημερινή διοίκηση του Δήμου, που κατάργησαν χωρίς λόγο την ελεγχόμενη στάθμευση στο πιο εμπορικό κομμάτι του Δήμου, την οδό ταξιαρχών, χωρίς να κάνουν κάτι άλλο στη θέση του. Είναι εύκολο να γκρεμίσει κάτι. Το θέμα είναι τι θα βάλει στη θέση του. Σωστό. Και αυτό είναι κάτι που νομίζω κατατρέχει η διοίκηση του χώρου. Πράσινο στην πόλη. Είσαστε φανατικός οπαδός. Πράσινο στην πόλη. Εγώ θα πω μια κουβέντα μόνο. Ο διευθυντής ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών είπε το εξής. Να μην έχετε καμία έκπληξη από τον καύσωνα. Τι είναι αυτό που μας εκπλήσει τον καύσωνα? Δεν είναι μόνο οι υψηλές θερμοκρασίες, είναι η παρατεταμένη διάρκεια του. Είχαμε 16 μέρες καύσωνα με θερμοκρασίες που περνούσαν τους 40-42, φτάνανε και τους 43 βαθμούς Κελσίου. Και τι είπε ο διευθυντής ερευνών? Μην μένετε έκπληκτοι. Προετοιμαστείτε, γιατί αυτό θα είναι το μοτίβο που θα ακολουθήσει τα επόμενα χρόνια.
Άρα λοιπόν είναι δεδομένο ότι λόγω της κλιματικής κρίσης θα έχουμε μια δραματική μεταβολή στην ποιότητα ζωής λόγω των καυσών που θα έρθουν. Παρατεταμένων και έντονων. Σε αυτή την περίπτωση, τι λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και άλλοι φορείς? Θα σας πω τι λένε οι Κινέζοι. Και θα... Οι Κινέζοι, άμα τους ρωτήσεις ένα κινέζικο νομικό, να το βάλω καλύτερα, πότε είναι η καλύτερη στιγμή να φυτέψεις ένα δέντρο, θα σου πούνε χτες. Αν δεν το έκανε χτες, ποια είναι η επόμενη κατάλληλη στιγμή? Σήμερα. Αυτό γιατί το λέμε? Γιατί μόνο το πράσινο μένει σαν όπλο στα χέρια των Δήμων για να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής και να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες του καύσωνα. Και έχει αποδειχθεί ότι μπορεί να έχει σε μια διαφορά και 10 βαθμών θερμοκρασία ακόμα στο ίδιο το αστικό περιβάλλον, σε έναν τρόπο δηλαδή που είναι γυμνός από δέντρα ή έχει δέντρα που είναι μόνο το κορμί και πάνω είναι, το έχω ξαναπεί, σε στην μπονζάι, δηλαδή τσεκουρωμένα, πετσοκωμένα τα δέντρα. Εάν συγκρίνει θερμοκρασία σε αυτόν τον τρόπο και σε έναν δρόμο που μπορεί να γλίτωσε από το τσεκούρωμα και να καλύπτεται ουσιαστικά από πράσινο, σημειώνονται θερμοκρασίες που η διαφορά μπορεί να φτάσουν και τους 7 και 8 και 9 βαθμούς Κελσίου. Και ξέρετε, για να αισθανθείς άνετα δεν χρειάζεται μεγάλη διαφορά. Σήμερα, ερχόμενος στο στούντιο, είδα ότι το θερμόμετρο έρχεται 35 βαθμούς, αισθανόμουν άνετα. Αν ανεβάσουμε 2 βαθμούς τη θερμοκρασία, αρχίζει και δυσκολεύει την κατάσταση. Άρα, πράσινο στην πόλη, πάση θυσία. Πώς μπορείς να το περιγράψεις αυτό? Με ένα τρίπτυχο. Πύκνωση, συντήρηση, επέκταση. Υπάρχουν πάρα πολλές γούβες στα πεζοδρόμια, τρύπες που παλιά ήταν δέντρα και τώρα δεν υπάρχουν. Πρέπει να φυτευτούν. Χρειάζεται να σπάσουμε και τον πετό και να βγάλουμε τις φλάκες στο πεζοδρομίο, εκεί όπου μπορούμε. Βεβαίως και αυτό γίνεται. Και εκεί θα κερδίσουμε χώρο για το πράσινο. Το κυριότερο όμως, συντηρούμε το πράσινο. Το λιπαίνουμε, το ποτίζουμε και το πιο βασικό, δεν το κλαδεύουμε. Καλά, σε αυτό είστε μαέστρο. Το έχουμε ξαναπεί αυτό. Είστε μαέστρο στο ταξίδι. Μα είναι ανόητο, είναι εγκληματικό να περιορίζει τον έγκο του πρασίνου. Υπολογίζω ότι έχει μειωθεί ο όγκος του πρασίνου κατά 70% στον Κορυδαλό. Από τις ενέργειες της συγκεκριμένης διοίκησης, της σημερινής διοίκησης του Δήμου. Και ξέρετε κάτι, κύριε Χαλκιώτη? Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας λέει ότι ο μέσος όρος των τετραγωνικών μέτρων ανακάτοικο στο αστικό περιβάλλον πρέπει να είναι 10. Δηλαδή σε κάθε κάτοικο να αντιστοιχούν 10 τετραγωνικά. Στην Αθήνα είναι 0,96, λιγότερο από ένα. Στον Κορυδαλό, πριν έρθω εδώ, μιλούσα με έναν γεωπόνο της υπηρεσίας, το υπολογίζει στο 1,2 τετραγωνικά. Δηλαδή πρέπει να οχταπλασιαστεί. Εγώ κάνω την εξής δέσμευση. Και δεσμεύει και εσάς και εμένα αυτό που λέμε εδώ, γιατί είστε μέλος του συνδυασμού μας. Yes. Ότι στο τέλος της πενταετίας, αν έχουμε διοίκηση, θα έχουμε αυξήσει τον όγκο του πρασίνου κατά 80%. Δηλαδή θα έχουμε διπλασιάσει, δεν θα έχουμε φτάσει στο 10 τετραγωνικά να κάτσουμε. Μας βλέπει πολλοί κόσμο. Μας βλέπει πολλοί κόσμο. Είναι δέσμευση και εγώ. Δεσμεύομαι ότι εσείς θα το τηρήσετε. Δηλαδή, ειλικρινά, αφού σας το λέει, θα το κάνει. Φτάνει βέβαια εσείς να του δώσετε τη δυνατότητα να είναι επόμενος δήμαρχος για να μπορέσει να υλοποιήσει δεσμεύσεις. Συνεχίζουμε. Ασφάλεια πόλης. Για τον παππού, για τη γιαγιά, για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, για τη γυναίκα. Θέλω συγκεκριμένα πράγματα. Γιατί μου είπανε, τώρα που είσαι και στο συνδυασμό υποψήφιος, μη μου λέει τον περνάς χαλαρά. Πιο σκληρά τώρα, πιο σκληρά θα πάμε. Συγκεκριμένα τι θα κάνουμε? Κοιτάξτε, ήθελα να πω το εξής, ότι αυτά που λέω δεν έχουν. Δηλαδή το να αγοράσει δέντρα είναι το πιο φτηνό πράγμα. Ναι, το πιο εύκολο. Το θέμα είναι η θέληση, η βούληση. Βούληση. Το να υποχρεώσει τον άλλον να κατέβει από το πεζοδρόμιο. Όχι τον πεζό, τον πεζό να τον βάλει στο πεζοδρόμιο. Να υποχρεώσει τον άλλον που βάζει το αυτοκίνητό του, βάζει τα εμπορεύματά του, βάζει τις καρέκλες του, βάζει οτιδήποτε φανταστεί και υποχρεώνει τον ανάπηρο, το γέροντα, το παιδί, τη μητέρα με το καρουτσάκι, εμάς που είμαστε, μπορούμε σε αυτή τη φάση τη ζωή μας να περπατάμε ελεύθερα. Έτσι. Αυτό δεν θέλει χρήματα, θέλει πολιτική βούληση. Ναι, βέβαια. Πρέπει να αποφασίσεις με ποιον είσαι. Θα είσαι με τους πολλούς, θα εξυπηρετείς τα συμφέροντα των πολιτών ή θα κάνεις τον κορόιδο και να κλείνεις τα μάτια στις αυτές τις παραβάσεις, οι οποίες αντιμετωπίζονται, όπως είπαμε, έτσι χωρίς κόστος, μόνο με πολιτική βούληση. Αυτό την έχουμε, το έχω αποδείξει. Ότι... Σπάτε αυγά, δεν φοβάστε. Δεν φοβάστε, σπάτε αυγά. Όχι. Αυτό το ξέρουν οι πολίτες και γι' αυτό σας λέω με εκλέγουν 10 τετραετίες δημοτικό σύμβουλο. Ωραία. Άρα ήρθε η σειρά σας τώρα πια να γίνει και δίπλα. Αλλά σας στέλνουμε δίπλα μας αυτό, έτσι. Δίπλα, δίπλα, θα είμαστε δίπλα μαζί. Όλοι δεν θα μαζί. Πείτε, αν είμαι δήμαρχος, ότι αφήνουμε τον δήμαρχο να τα βγάλει τα κάστρα με τη φωτιά. Όχι, όλοι μαζί και οι άνθρωποι. Και, εγώ, κύριε Γκουρνομιχάλη, φοβάμαι μόνο δύο πράγματα, το Θεό και το άδικο. Κανέναν. Ξέρετε γιατί σας το λέω? Γιατί έχετε ένα όπλο στα χέρια σας που δεν το έχουμε άλλοι. Είστε δημοσιογράφος και πολύ αγαπητός στο τηλεοπτικό κοινό. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Και μετράει αυτή η παρέμβαση. Εγώ θα πω. Και μπορείτε να πιέσετε και την κεντρική διοίκηση. Αν εσείς από εδώ καυτηριάσετε τη συμπεριφορά ενός υπουργού,
που μπορεί να μην τήρησε με δίκαιο τρόπο την κατανομή πιστώσεων ή τις παραλήψεις. Να ξέρω ότι αυτό ακούγεται πολύ δυνατά. Πιο δυνατά από ένα έγγραφο διαμαρτυρίας του Δημάρχου. Εμείς, να ξέρετε, και εγώ προσωπικά έκανα σκληρή κριτική πάντα υπέρ των αδυνάτων, πάντα υπέρ των φτωχών και με το ΣΥΡΙΖΑ και με τη Νέα Δημοκρατία. Πάντα με την πολιτική. Και με τον κύριο Μητσοτάκη και με τον κύριο Τσίπρα. Για την πολιτική τους, όχι στο πρόσωπο. Ποτέ εμείς δεν κάνουμε, και σαν Ελληνική Λύση, δεν κάνουμε ποτέ πολιτική για το πρόσωπο. Δεν μας ενδιαφέρει το πρόσωπο, μας ενδιαφέρει η πολιτική που αυτός κάνει για τους πολίτες. Εμείς θέλουμε να τηρήσουμε την πρώτη μας βασική υποχρέωση. Ποια είναι αυτή? Η ευδαιμονία των πολιτών. Όλοι μαζί, γιατί όλοι μαζί μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα πράγματα, όλοι μαζί να βάλουμε το εγώ μας κάτω από το συμφέρον του κορυδαλιώτη. Αυτό είναι το, νομίζω, το πιο σωστό. Μου κάνατε μια ωραία πάσα να την πάρω. Να την πάρετε, παρακαλώ. Αυτό θέλω να πω ότι διακρίνει και τον συνδυασμό μας. Είναι κανόνας, είναι αρχή για μας. Όχι δολοφονία χαρακτήρων, όχι υπονοούμενα, όχι ύβρις, όχι συκοφαντίες. Όπως το είπατε με τρεις λέξεις. Κάνουμε κριτική σε παραλήψεις, σε λάθη και σε αδυναμίες της διοίκησης του Δήμου. Όχι όμως μόνο κριτική. Αντίστροφα, συμπληρωματικά κάνουμε και τις προτάσεις σε κάθε θέμα. Μα αυτό είναι σωστό. Το να άρχισε και να λες όλα όχι. Παρ' όλα αυτά όμως δεχόμαστε, σας το πω, δεχόμαστε έναν υπόγειο πόλεμο από κάποιους. Όπως ότι ο Μητσοτάκης δεν θα κατέβει στις δημοτικές εκλογές. Ναι. Όταν παρουσιάσαμε την πρώτη εικοσάδα των υποψηφίων, μάλιστα, σταματήσαν. Τώρα λένε ότι θα πάμε μέχρι τις 15 του μήνα. Ναι. Σε δύο μέρες βγαίνει η εφημερίδα της παράταξης. Εκλοφορεί σε 20.000 φύλλα. Εκεί παρουσιάζουμε τους πρώτους σχεδόν 70 υποψήφιους. Μάλιστα. Έτσι. Άρα λοιπόν. Να μην λένε τέτοια παραμύθια στους πολίτες, γιατί γίνεται μπούμερα. Χάνουν την αξιοπιστία τους. Εμείς ενημερώνουμε. Όταν πιάσω εγώ εσάς και σας πω ότι ο Τάδε δεν κατεβαίνει και μετά βλέπετε ότι κατεβαίνει με πλήρη δυναμική, τι θα πείτε? Θα πούμε ότι ο Έλληνας. Όμως δεχόμαστε να μας κάνουν κριτική στις αδυναμίες μας, δεν τις ακούμε. Βέβαια. Να πούνε ότι δεν ξέρουμε να διοικήσουμε τον Δήμο, ότι δεν έχουμε παράξει έργο. Να το πούνε αυτό. Ναι. Αλλά όχι αυτό το υπόγειο σύστημα, το οποίο θα τους διαψεύσει, βέβαια, έτσι. Και πίσω από τον Βασιλιά λένε, εσύ θα συνεχίσετε το δρόμο, τον ενάρωτο, τον αντικειμενικό, που έχουμε σαν πρώτο μέλημα το καλό του Κορυδαλιώτη, και από εκεί και μετά όλοι θα κριθούμε στο τέρμα. Να σας πω ένα παράδειγμα. Μιλάγαμε στην προηγούμενη εκπομπή. Mm-hmm. Και είπα εγώ σε μια ερώτησή σας ότι βεβαίως έχει κάνει και θετικά η Δημοτική Αρχή. Βεβαίως δεν μπορούμε να τα μηδενίσουμε, αλλά θεωρούμε όμως ότι εμείς θα κάναμε πολύ περισσότερα και πολύ καλύτερα. Και συμπληρώνω και εγώ και φύγαμε. Και πάω στο γραφείο, στο εκλογικό που έχουμε. Ναι. Στην Πλατεία Ελευθερίας του Κορυδαλού. Χτυπάει το κουδούνι και έρχεται το απόγευμα ένας άνθρωπος. Mm-hmm. Ο οποίος μου λέει, κύριε Γουρνομιχάλη, σας άκουσα στον κύριο Χαλικιώτη και πραγματικά θέλω αυτόν τον τύπο του υποψηφίου δημάρχου που δεν κατεδαφίζει, που δεν βρίζει, που δεν αφήνει υπονοούμενα, που δεν σπηλώνει. Δηλαδή από την παρέμβαση αυτή στην τηλεόραση, μέσα από το κανάλι, εδώ το Αλέρ, πραγματικά ένας άνθρωπος, ένας έντιμος και ένας ήρεμος, ένας ήπιος άνθρωπος πίστηκε. Παρόλο που δεν είχε ανακατευθεί ποτέ στα κοινά. Εμάς μας βλέπουν χιλιάδες. Αν θέλετε, μπορώ να πω και το όνομά του, γιατί θα είναι υποψήφιος. Χιλιάδες μας βλέπουν. Δεν ξέρω αν πρέπει ή όχι. Θα σας πω. Μας βλέπουν χιλιάδες εδώ τώρα. Και ξέρετε ότι αγαπάνε πολύ αυτή την εκπομπή. Είναι 10 χρόνια αυτές οι εκπομπές. Είναι 10 χρόνια και 10 χρόνια έχουμε τηρήσει αυτό που λέτε και εσείς. Δεν λέμε ψέματα, δεν κοροϊδεύουμε, λέμε την αλήθεια. Άρα καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό. Να κάνω λίγο την αυτοκριτική μου. Ένα λεπτό. Άρα σημαίνει ότι ο Γαβρίλος ο Χαλκιώτης να ακολουθεί κάποιον, γιατί σίγουρα κάνω κάλεσμα σε όλους αυτούς τους ανθρώπους να έρθουν κοντά μου και κοντά σας, σημαίνει ότι είναι ευθύνη για όλους μας αυτό. Θα τηρήσουμε τις υποσχέσεις μας όσο μπορούν περισσότερο. Από ποιους εξαρτάται, από εσάς που μας βλέπετε τώρα, θέλουμε όλοι να έρθετε να στηρίξετε, έτσι ώστε να μας δώσετε τη δυνατότητα να κάνουμε πράξη τις υποσχέσεις μας. Λοιπόν, σε πρώτο επίπεδο σας καλούμε σε 7-8 το Σεπτέμβριο, λοιπόν, σε 8 η ώρα το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας, που είναι τα εγγένεια του Λυκού Συνδυασμού, και σε δεύτερο επίπεδο να στηρίξετε την υποψηφία του ως Δημοτικός Σύμβουλος και σίγουρα να είναι ο επόμενος Δημάρχος ο Γρηγόρης Γουρδομιχάλης. Συνεχίζουμε. Φυλακές Κορυδαλού. Λοιπόν, ήθελα να πω το εξής, ότι βλέπω μια μεγάλη ανταπόκριση στα μηνύματα που βγαίνουν από την εκπομπή σας. Και αυτό πραγματικά είναι κάτι που δεν το περίμενα. Πριν να το πω. Με έχει εκπλήξει. Να είστε καλά. Με σταματάνε πλοία άνθρωποι στον δρόμο και μου λένε με τον Γαβρίλο. Να είστε καλά. Έκανες πολύ καλά και κάνατε πολύ καλά που συνεργαστήκατε. Ειλικρινά να το λέω. Δεν θέλω να μεγερθύνω τίποτα. Απλώς αναφέρω ίσως και με λιγότερη ένταση από όσο είναι στην πραγματικότητα. Αυτό μας γεμίζει αισιοδοξία. Αυτή την ένταση καλώ όλους τους κορυδαλιώτες να τη δείξουν στις κάλπες. Και τους φίλους και τους γνωστούς που ενδεχομένως να μην τυχαίνουν τις εκπομπές μας,
να διαδώσει φίλους γνωστούς συγγενείς ότι κατεβαίνουμε μαζί με τον Γουρδομιχάλη τον Γρηγόρη για ένα καλύτερο Κορυδαλό. Δεν μηδενίζουμε τίποτα, πιστεύουμε ότι θα διαχειριστούμε καλύτερα και να στηρίξουμε και την υποψηφιότητα μου ως Γαβρίλος Χαλκιώτης, ο Δημοτικός Σύμβουλος. Θέλουμε το καλύτερο, θέλουμε το χειρότερο. Πάμε, τελειώνει ο χρόνος. Φυλακές Κορυδαλού. Κοιτάξτε, ήθελα και πολύ καλά το βάλατε να πω ότι εμείς στα μεγάλα ζητήματα της πόλης, όταν ήρθα στο Δημοτικό Συμβούλιο, σαν αξιωματική αντιπολίτευση, σαν η μεγαλύτερη παράταξη αντιπολίτευσης, βάζαμε πλάτη. Και κάθε φορά που κάνω τοποθέτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, λέω στον Δήμαρχο, γιατί έχουμε έναν διάλογο ευγενή, έτσι, όπως πρέπει να είναι και όπως αρμόζει σε δημοκρατικά συλλογικά όργανα, ότι Δήμαρχε, αν κινηθείτε προς αυτή την κατεύθυνση που βλέπουμε ότι είναι σωστή, θα βάλουμε πλάτη. Όπως για τις φυλακές, θέλω να πω εδώ το εξής. Είχε έρθει ο κύριος Μητσοτάκης με τον τότε Υπουργό Πολιτικής Προστασίας, Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Θεοδωρικάχο. Και εξαγγείλανε τότε, να πω, αμέσως μετά την ανάληψη της κυβέρνησης από την προηγούμενη περίοδο, της Νέας Δημοκρατίας δηλαδή της κυβέρνησης. Εξαγγείλανε στον Κορυδαλό, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, δεν είχε ξαναγίνει αυτό, την απομάκρυνση των φυλακών, δηλαδή θα μεταφερθούν οι φυλακές σε μια παλιά αμερικάνικη βάση του Ρασπόπυργου. Πέρασαν τέσσερα χρόνια, πάμε στον πέμπτο, και δεν έγινε απολύτως τίποτα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο κτλ. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι η διοίκηση του Δήμου δεν έκανε μία κινητοποίηση. Μία διαμαρτυρία. Δεν κάλεσε δηλαδή τους πολίτες, δεν ξέρω τι κάνανε με έγγραφα και ούτε με αφορά, γιατί είναι χαρτοπόλεμος. Δεν κάλεσε τους πολίτες και να πει συγκέντρωση μπροστά στις φυλακές, μπροστά στο Δημαρχείο, ή να βάλει τρία πούλμα, πέντε ξέρω εγώ, και να πει συγκέντρωση μπροστά στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Να χτυπήσει το καμπανάκι, να του πείτε, ελάτε εδώ. Έγινε η δέσμευση στο ύψιστο επίπεδο. Σε επίπεδο Πρωθυπουργού. Τι έχει γίνει. Άρα λοιπόν εδώ κάνουμε μια απευθείας κριτική ότι σε ένα μεγάλο ζήτημα που αφορά τις φυλακές και. Ξέρετε κάτι, η απομάκρυνση των φυλακών δεν είναι μόνο τοπικό ζήτημα, είναι 200 στρέμματα μέσα στο τσιμέντο. 200 στρέμματα που μπορούν να αναδειχθούν σε υπερτοπικό πόλο αναψυχής. Άρα λοιπόν, παρακολουθούσε παθητικά, άφηνε να περνάει ο χρόνος και δεν έκανε τίποτα. Τώρα είχαμε μια πάλι εξαγγελία ότι πρόκειται να υπογραφεί μέσω ΣΔΙΤ, σύμπραξη δημόσιου ιδιωτικού τομέα, η κατασκευή των φυλακών. Λέω στους συμπολίτες μου ότι δεν σημαίνει, αν προχωρήσει, εμείς ευχόμαστε να προχωρήσει, έστω και καθυστερημένα, και θα στηρίξουμε. Αν είμαστε διοίκηση, να ξέρουν ότι. Θα τους πιάσουμε που λένε από το πέτο και θα τους ταραχωνίσουμε τους κυβερνητικούς να υλοποιήσουν την υπόσχεση. Ότι σε κάθε περίπτωση θα παλέψουμε μαζί και δεν υπάρχει χώρος για διάκριση, γιατί αυτό αφορά όλους. Ένα μεγάλο θέμα βέβαια στις φυλακές, κύριε Χαλκιώτη, είναι τι θα γίνει στον χώρο αυτό. Δεν μπορεί να αποφασίσει κανένας δήμαρχος και κανένα δημοτικό συμβούλιο ερήμη των πολιτών. Ερήμη δηλαδή όλων αυτών που χρόνια ζουν και υποφέρουν από το να υπάρχουν φυλακές στον Κορυδαλό, μέσα στην καρδιά της πόλης. Γιατί μην νομίζει κανείς ότι είναι μια ήρεμη κατάσταση, έχουμε έναν τοίχο ύψους 5 μέτρων και μέσα είναι όλα καλά. Πόσες έχουν γίνει κινητοποιήσεις για δραπετεύσεις, απόπειρες δραπέτευσης, επεισόδια. Και είναι δίπλα οι φυλακές στο συγκρότημα των 88 στρεμμάτων, το σχολικό συγκρότημα, όπου είναι τα 2/3 του μαθητικού πληθυσμού της πόλης. Δεν μπορεί να γίνει κάτι. Θα πρέπει, αν στο μυαλό του σημερινού δημάρχου και τη κυβέρνηση υπάρχουν σκέψεις ότι μπορούν να κάνουν ό,τι νομίζουν μετά την απομάκρυνση των φυλακών, που εγώ το υπολογίζω γύρω στο 2030, με το ρυθμό που προχωράνε τα δημόσια έργα, έτσι θα πρέπει να υπάρχει η παρακαταθήκη του συνόλου των πολιτών ότι θα πρέπει εκεί να γίνει αυτό που πρέπει. Και αν θέλετε να πω και την άποψη της παραταξής μας, εμείς λέμε ότι μπορεί ένα από τα κτίρια των φυλακών να κρατηθεί για υποδομές και για αναφιλοξενία, το υπόλοιπο πρέπει να γίνει πράσινο. Αυτό που λείπει. Τι λέγαμε προηγουμένως, έχουμε τη χειρότερη αναλογία τετραγωνικών μέτρων ανακάτοικο στην Ευρώπη. Στο Λεκανοπέδιο, ας μιλήσω μόνο για το Λεκανοπέδιο. Άρα είναι μια ευκαιρία να ανατραπεί αυτό. Ωραία. Πέρασε ήδη μισή ώρα. Σας δίνω άλλο ένα λεπτό, είμαστε εκτός χρόνου, να κάνετε ένα κάλεσμα στον πολίτη του Κορυδαλού. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Ότι εγώ ως άνθρωπος που. Εδώ και 20 χρόνια δεν έχω εμπλοκή με τα κόμματα. Σέβομαι όμως τα κόμματα. Σέβομαι τον ουσιαστικό τους ρόλο στη δημοκρατία μας. Όμως έχω την αυτονομία μου. Έχουμε μια αυτόνομη δημοτική παράταξη. Σε αυτή την αυτόνομη, την ανεξάρτητη δημοτική παράταξη χωράνε όλοι. Κάθε άνθρωπος που πρεσβεύει τα δημοκρατικά ιδεώδη, το διάλογο, έχει την ανοχή στη διαφορετικότητα, την συμμετοχή, που παλεύει για τα δικαιώματα των άλλων. Είναι ευπρόσδεκτος. Γι' αυτό λοιπόν σε όλους τους Κορυδαλιώτες απευθύνουμε αυτό το κάλεσμα να έρθουν στις γραμμές μας και να παλέψουμε για έναν άλλο Κορυδαλό, πιο φιλικό, πιο ανθρώπινο, πιο πράσινο. Για έναν Κορυδαλό που μας αξίζει πραγματικά. Κύριε υποψήφιο Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Είμαστε δίπλα και στηρίζουμε. Καλούμε λοιπόν τον κόσμο του Κορυδαλλού να έρθει να ψηφίσει δυνατά. Ο Δήμαρχος είναι πολύ διακριτικός. Δυνατά! Με όλη σας τη δύναμη. Τι εννοώ, γνωριμίες, φίλους, γνωστούς. Να ενημερώσει όλο τον κόσμο, να ψηφίσουμε όλοι. Να βγάλουμε το επόμενο δήμαρχο, τον Γρηγόρη Γουρδομιχάλη, και την υποψηφιότητα όμως. Και με επιτρέπετε μισό λεπτό εκεί. Ένα δευτερόλεπτο. Δυνατά. Δυνατά, γνωστός. Δεν θα αφήσετε κανέναν που να μην ενημερώσετε. Από πόρτα σε πόρτα, όπου και αν βρίσκεται. Το ζητάω εγώ σαν Γαβρίλος Χαλκιώτης. Ορίστε. Ένα λεπτό. Και ορίστε και υποψήφιε. Να πω ότι με πολύ χαρά θα δεχτούμε ακόμα και τώρα υποψηφιότητες. Ωραία. Δεν χρειάζεται να είναι κανένας γεννημένος πολιτικός. Ένα απλός πολίτης που αισθάνεται ότι τον ενδιαφέρει η πόλη. Δεν χρειάζονται ιδιαίτερα προσόντα. Δεν χρειάζεται ένα τεράστιο χρόνο. Δεν χρειάζονται έξω. Είναι πολύ ελάχιστα. Okay. Άρα απευθύνουμε σε έκκληση. Πρόσκληση, θα το πω καλύτερα, σε αυτούς που σκέφτονται ότι τους ενδιαφέρει πολύ και θέλουν να συμμετάσχουν, να έρθουν ως υποψήφιοι. Okay. Λοιπόν, κύριε υποψήφιε Δήμαρχε, θα τα ξαναπούμε σύντομα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Δυνατά, Γρηγόρη Γουρδομιχάλη για Δήμαρχο και Γαβρίλιο Χαλκιώτη, υποψήφιο δημοτικό. Να είστε καλά, ευχαριστούμε.